Είναι φυσικά του τυφλού, γιατί αποδεικνύεται από το πώς ψηφίσαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, βγήκε εδώ ο Τζιτζικώστας, περιφερειάρχης, και δεν βγήκε ο Ιωαννίδης. Αν είναι δυνατόν. Και μετά είμαστε άξιοι της μίας μας. Δηλαδή, πώς γίνεται. Έναν άνθρωπο που είναι τόσο ενημερωμένος στα πολιτικά θέματα που άμεσα τον αφορούν, που τα έχει έτσι, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ένα πολυβόλο απαντήσεων. Ένα πολυβόλο. Τολμά να του κάνω μια ερώτηση. Και δεν ψηφίζουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Τον Απρίλιο του 2012, κύριε Ιωαννίδη, ποιος ήταν κυβέρνηση και ποιος είχε την πλειοψηφία στη Βουλή? Το 12. Τον Απρίλιο. Ήτανε... Ποιος? Ήτανε με... Ποιος? Με επικελής τον Καψή. Και τον τραπεζίτη. Ήταν ο τραπεζίτης, ο φρονιμίτης. Και ο κοινόδοντας. Και ο κοινόδοντας που θα έπαιρνε και το Όσκαρ. Αυτός, ναι. Όλα να τα ξέρει. Και δεν τον ψηφίσαμε. Πώς ρώτησε ποια χρονολογία για να βάλει το κομπιούτερ, μην μπερδευτεί και πει κάτι άλλο. 2012, τακ, τακ, τακ.